ξεχνάμε ότι είναι και τρυπάν χειρός, αλλά το ότι ζορίζεται, ζορίζεται. Δεν πέρασε καν από την άλλη. Περίμενα λίγο να δούμε. Ο ενδιαφέρον. Λοιπόν, γεια σας, Τσεκτεκνάω, σας εδώ. Και η αδερφή Τσεκτεκνάω από πίσω, γιατί για παιδιά είναι ο Πάρης και ο Παναγιώτης. Γεια σας. Λοιπόν, ο Παναγιώτης είναι στην κάμερα, ο Πάρης είναι ο floor manager του σημερινού επεισοδίου. Λοιπόν, ήρθα στο νησί διακοπές, είμαι από Λίμνο για όσους δεν ξέρετε, και τις προάλλες πήγα στα Lidl για να πάρω κανένα δύο πράγματα και βρήκα, πέρασα από το section που έχει με τα εργαλεία, και βρήκα κανένα δύο εργαλεία, τα οποία θα τα χρειαστώ, εργαλεία, τεχνικά εξαρτήματα, για τα εργαλεία έχω, από το κομμάτι με τα εξαρτήματα, γιατί θα τα χρειαστώ για ένα προτζεκτάκι που θέλω να κάνω με το που γυρίσω από τις διακοπές, και για να μην τρέχω τα παίρνω κομμάτι-κομμάτι, τα πήρα όλα μαζί, η τιμή τους ήταν από 4 έως 6 ευρώ max. Για οικιακή χρήση, μην φανταστείτε τίποτα επαγγελματικό. Parkside είναι η μάρκα που έχει το Lidl τεχνικά. Οπότε πάμε να δούμε τι πήρα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πήρα είναι αυτό εδώ. Είναι, πώς λέγονται, είναι κεφαλές. 15 φορές θα το πούμε, 15 φορές θα το κάνω λάθος. Είναι κεφαλές για φρέζα ή για τέτοιο, για να ανοίγει σε ντουλάπια τρύπες. Λογικά μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε τρύπα θες, ρε παιδί μου, μέχρι ένα συγκεκριμένο πάχος, φαντάζομαι. Οπότε ναι, έχει 5 τον αριθμό. 15, 20, 25, 30 και 35 χιλιοστά διάμετρο. Και το ωραίο είναι ότι όλα έχουν και VPA certified δοκιμασμένα στην Γερμανία. Οπότε πάμε να το ανοίξουμε, θα τα δοκιμάσουμε και όλες να δούμε αν αξίζουν. Ωραία συσκευασία, προσεγμένη συσκευασία θα έλεγα. Πλαστικό case. Και είναι αυτά εδώ πέρα, απλά μπαίνουν και σε τρυπάνι και σε φρέζα μέσα με το πλαστικό που εντωμεταξύ είναι λαδωμένα, οπότε ναι, αρκετά κλασικά εργαλεία και δεν νομίζω ότι είναι τεράστιες αντοχές, αλλά για οικιακή χρήση, για βασικά πράγματα νομίζω ότι θα είναι καλά. Αυτό έχει 5 ευρώ, 6 ευρώ, τα κάπου εκεί πέρα, και λίγο πιο φθηνά, οπότε ασφάλιο στην άκρη, να σας δείξω τι άλλο πήρα. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που μου είχε κάνει εντύπωση από την πρώτη φορά που έχω περάσει είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι ένα kit με γυαλόχαρτα. Γενικά, ένα τέτοιο έχω αγοράσει ξεχωριστά στο σπίτι και αγοράζω λωρίδα γυαλόχαρτο. Περίπου οι λωρίδες με το γυαλόχαρτο για να μπουν σε αυτό κοστίζουν 1 ευρώ το μέτρο. Τι μπορείς να πάρεις ένα μέτρο ανάλογα τι θες με 1 ευρώ. Όλο αυτό το kit είχε 6 ευρώ, 6,90. Και το πήρα πιο πολύ γιατί με κέρδισαν τα σφουγγάρια. Έχει 4 σφουγγάρια, 40, 80 και 120. Γιατί ήθελα να δοκιμάσω, να δω πώς είναι η συγκεκριμένη φάση. Γιατί σκεφτόμουν να κάνω κάτι οικιακά, πραγματάκια, τεχνικά, να κάνω κάποιες κατασκευές. Και λέω, από το να έχω το γυαλόχαρτο, θέλω να δοκιμάσω να δω τι διαφορά έχει το σφουγγάρι και αν είναι πιο καλό. Γιατί έχω δει βίντεο, στο οποίο όταν χρησιμοποιείς σφουγγάρι για να γυαλίσει, για να τρίψει κάποιες επιφάνειες, είναι λίγο καλύτερο. Τώρα πρέπει να το μελετήσω. Και εντάξει, τώρα αν αξίζει τα σφουγγάρια, περίπου σκεφτείτε ότι έχουν από 80 έως 1,5 ευρώ το καθένα περίπου, ανάλογα την πυκνότητα, τη μάρκα θα πάρεις. Αλλά αν πας από κάποιον από κατάστημα, κάπου τόσο κοστίζει. Λοιπόν, οπότε ας πούμε ότι αυτά είχαν 3 ευρώ. Α πούμε και ότι αυτό θα έχει 1 ευρώ. Πάμε στα πόσα. Στα 4 βαριά βαριά και τα γυαλόχαρτα νομίζω ότι είναι ίσα ίσα το βάλει τεχνικά για αυτό. Έχει αρκετά, έχει πάρα πολλά βασικά αν τα δείτε. Οπότε νομίζω ότι έχει διάφορα πάχη από 120, 400, έχει νομίζω από όλες τις τέτοιες. Και κάποια από αυτά δεν τα βρίσκεις και εύκολα, δηλαδή τώρα τα 600, τα 400 λίγο δύσκολα θα τα βρεις. Οπότε νομίζω αυτό αποτίθεται το βάζεις έτσι, το κόβεις στη μέση και εκεί για δύο χρήσεις. Γυαλόχαρτο είναι, θα από τους άλλους να δούμε τι κάνει το γυαλόχαρτο, ξέρουμε τι κάνει το γυαλόχαρτο. Τα σφουγγάρια θα δοκιμάσω για να δούμε αν αξίζουν. Θα δούμε αν αξίζουν. Αλλά νομίζω ότι σε βάλει για τα 6 ευρώ με τόσα γυαλόχαρτα είναι καλό. Τι λέτε εσείς, πώς σας φαίνεται? Είναι πολλά γυαλόχαρτα. Αν σκεφτείτε ότι κάθε γυαλόχαρτο είναι για δύο χρήσεις, νομίζω ότι είναι πολύ καλό το βάλει του. Δηλαδή σκεφτείτε πώς έχει. Έχει πολλά, ρε. Είναι πάρα πολλά βασικά. Τίμιο. Και αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Οπότε τεχνικά για τα λεφτά του νομίζω ότι είναι καλό value. Νομίζω τουλάχιστον. Γιατί σου δίνει ένα από κάθε σκληρότητα.
Ας πούμε τα σφουγγάρια θα μείνουν έξω γιατί θα τα χρησιμοποιούμε, τα γυαλόφαρτα. Εντάξει, εντάξει. Ένα τα που πρόσεξα και με και πήρα γιατί θέλω να δοκιμάσω είναι αυτές εδώ μπαταρίες. Λοιπόν, πρόσφατα είχα πάει στα IKEA και είδα ότι τα IKEA έχουν φορτιστή μπαταριών 5 ευρώ και παίρνεις και μπαταρίες με 4-5 ευρώ πόσο είναι για να τα φορτίζεις. Έχω. Ναι, μεταξύ ακούγεται τώρα, δεν θα περνούσε κλασικά στα βίντεο και κάποιος από τα είδε το μεγάφωνο απ' έξω. Λοιπόν, έχω, πήρα τέλος πάντων μπαταρίες από τα IKEA και φορτιστές. Έχω τρεις φορτιστές στο σπίτι, έχω Valtra, θα θυμάσαι ένα Valtra που μου έχεις δώσει, με δύο. Το Valtra έχω έναν Energizer που είχα πάρει και έχω και του IKEA. Σκεφτόμουν να πάρω ένα μεγάλο, πήρες εσύ τελικά πάρε που ήθελες εκείνο το μεγάλο, είναι καλός. Πόσο τον έχεις πάρει, κανένα κοσαρικό? Τι? Κλασικά, εδώ βλέπεις, είναι η επιτομή της πρακτικότητας και της οικονομίας. Μεταξύ, εγώ θέλω να πάρω αυτόν το μεγάλο που φορτίζω όλοι τους νετώνεις μπαταρίες που έχει κάνει είναι στα station. Πόσο έχει κάνει κοσάρικο? Αυτό που θέλει και ο Παναγιώτης δεν έβλεπες ένα για να φορτίζεις και τις μπαταρίες για το ηλεκτρονικό. Τέλος πάντων, ναι, πήρα αυτές εδώ 2.500 μιλιαμπερόρια και κυρίως γι' αυτό, γιατί είχαν 4 ευρώ και είναι 2.500 μιλιαμπερόρια, Tronic λέγονται, και οι μικρές, οι οποίες άρχισαν να γίνονται πολύ χρήσιμες τώρα τελευταία και ψάχνω και δεν βρίσκω στο σπίτι, οπότε περνάω πλέον σε μια εποχή που όλες θα είναι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που έχω, κάνω ένα update γι' αυτό. Λοιπόν, τα πήρα 8 ευρώ και τα δύο, νομίζω κάπου τόσο. Νομίζω ότι αξίζανε το κόστος. Αυτές θα δοκιμαστούν όταν θα γυρίσω πίσω στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ναι, γενικά επειδή είστε σε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αξίζει. Δεν πετάτε, φορτίζετε ξανά. Δηλαδή, ποιος ήταν η Energizer που είχα πάρει? Είχα μπαταρίες Energizer για τα χειριστήρια ΑΑ. Παίζει εδώ και 5 χρόνια. Απλά χρησιμοποιώ τις μπαταρίες και είμαι υπερκαλυμμένος. Οπότε καλό value σχετικά για 2.500 μιλιαμπερόρια, αν είναι όντως τόσο. Λοιπόν, το επόμενο που βρήκα είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι μια λεδοτενία λευκού φωτός. Ωραία. Το είναι 4.000K, οπότε είναι, πώς το λένε, ουδέτερο, είναι το φυσικό φως, αυτό που έχουμε κανονικά που βλέπουμε. Είχε κοντά στα 5-6 ευρώ. Και πάρθηκε κυρίως γιατί θέλω να βάλω φωτισμό στο σπίτι, δεν ήθελα RGB, είναι 3 μέτρα. Αμέσως η επόμενη τιμή που είχε, γιατί είχε και RGB full κανονικό, με 21-22 ευρώ, που δεν αξίζει να πας να πάρεις τώρα 21-22 ευρώ Livarno, ποια μάρκα είναι, home, πας και πάρεις το πιο οποιοδήποτε έρχεται με Wi-Fi και με τα πάντα όλα. Αλλά νομίζω ότι για τα 3 ευρώ, για τα 5,5-6 ευρώ του πόσο είχε αυτό, το βρήκα 3 μέτρα, το πήρα, αν και πάλι νομίζω δεν συμφέρει, μπορείς να παραγγείλεις. Αλλά ναι, εκείνη την ώρα το είδα και το θεώρησα καλή ιδέα να το δοκιμάσω κιόλας. 6 Watt K, που με ενδιέφερε λίγο η κατανάλωσή του. Οπότε ναι, θα το πήρα, θα δοκιμαστεί. Βασικά θα τον δούμε κιόλας λίγο πώς είναι μέσα. Θέλω να δω αν έχει τα παρελκόμενά του. Έχει και εγχειρίδιο, okay. Έχει καλώδιο, είναι... Okay. Και είναι κλασικά δέστο με αυτές τις δύο τέτοιες που πιάνουν κλιπάκι, τα θυμάσαι? Γιατί κανονικά τα RGB έχουν 4 τέτοια, αυτό έχει 2. Είναι μόνο για φυσικό φως, μικρό είναι στο μέγεθος. Αλλά ναι, ωραίος φορτιστής πάντως. Και έχει κλασικό τάκ τάκ, αυτό θα μπει, θα ταιριάζει νομίζω καλά κατά το γραφείο, δεν το βάλω μάλλον. Όταν θα φτιάξω το γραφείο, θα μπει κάτω από το γραφείο για να μπορώ να βλέπω όταν καθαρίζω ή όταν αλλάζω καλώδια. Κυρίως γι' αυτό πάρθηκε, για να μπει εκεί πέρα. Γιατί δεν θέλω RGB κάτω από το γραφείο, θέλω φυσικό φως. Λοιπόν, για τα λεφτά του μπορεί να είναι λίγο προτιμημένο, αλλά okay, ήταν μπροστά, το πήρα, όπως όλοι άλλωστε. Λοιπόν, μετά πήρα αυτές τις δύο μπαταρίες. Ακριβούτσικα τις είχαν, δεν θυμάμαι τώρα τι μου, αλλά ήταν πιο ακριβά από ό,τι ήταν το παραγγείλω online. Αλλά βρήκα 20-25, που 20-25 δεν βρίσκεις εύκολα, γιατί έχω κανένα δυο, θυμάστε κάποτε είχα κάνει unboxing και την ταμπλέτα που γράφει σε πάνω, τη Xiaomi πια ήταν και πατάς και σβήνει, αυτοί χρησιμοποιείται τις μπαταρίες. Και συνήθως έκανα πατέντα, έπαιρνα άλλες μπαταρίες και έβαζα αλουμινόχαρτο μέσα για να κάνει επαφή
Και με το που είδα 20-25 λίγο ψιλοενθουσιάστηκα. Τι? Έτοιμος για έκκληση. Έτοιμος για έκκληση, ακριβώς. Και 30-32, αυτό το πήρα γιατί είναι οι περισσότερες συσκευές που χρησιμοποιούν 30-32. Τα χειριστήρια από τα RGB όλα χρησιμοποιούν 30-32. Ο υπολογιστής, η μπαταρία, το CMOS χρησιμοποιεί 30-32, οπότε είναι χρήσιμο να έχετε ένα πακέτο 30-32, 20-32 βασικά, τι, 20-32. Μήπως είναι 30-32 και την πάτησα. 20-32, ναι, sorry. Τόση ώρα λέω 30-32. 20-32 είναι χρήσιμο να έχετε ένα πακέτο. Οπότε, ναι, γενικά έχετε το γνωστό σου, γιατί πολλές φορές είναι από τις μπαταρίες που τις χρειάζεσαι την ώρα που δεν ξέρεις ότι τις χρειάζεσαι, έχουν τελειώσει και δεν μπορείς να βρεις. Οπότε, ναι, καλό value, όχι καθόλου, αλλά ήταν εκεί πέρα. Μετά πάμε σε αυτό εδώ. Αυτό εδώ το πήρα γιατί μου έκανε εντύπωση. Είναι angle bit holder with bit set. Τεχνικά πάρει, τι κάνει αυτό? Βιδώνεις υπογωνία. Βιδώνεις υπογωνία. Βάζεις μέσα τις μύτες από το κατσαβίδι σου και βιδώνεις υπογωνία. Οπότε αυτό έχει σχετικά φθηνά, νομίζω 3 κάτι. Και το πήρα, γιατί το πήρα, γιατί λέω σε φάση μπορεί να είναι χρήσιμο κάποια στιγμή. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο βαρύ είναι. Εν τω μεταξύ ρε εσύ, άμα η γωνία είναι μικρή, πώς θα το βάλεις αυτό? Σε φάση το βάζεις το τρυπάνι, μπαίνει αυτό εδώ. Ωραία. Και βάζεις τις, έχει 5 βασικές μύτες. Προφανώς άμα έχετε δικές σας, βάζετε τις δικές σας. Είναι οι κλασικές με το εξάγωνο σχήμα. Ωραία, μπαίνει έτσι. Προφανώς και το κρατάς και βιδώνει έτσι. Αλλά όμως η γωνία είναι περιορισμένη γιατί δεν είναι ορθή γωνία. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο άξιζε. Τι λες εσύ, πώς σου φαίνεται? Τρυπάνι, μπαίνει αυτό στη θέση. Ναι, ρε, αλλά το θέμα είναι ότι έχει και αυτό εδώ από πάνω. Δεν χωράει πιο το τρυπάνι, περιορίζει σε αυτό το κομμάτι. Αλλά αυτό βγαίνει, μα βγαίνει. Α, βέβαια, εντάξει, οκ, το κατηγόρησα. Ναι, γίνεται λίγο πιο πρακτικό. Οκ. Okay. Ναι, όντως, μπορεί και να είναι. Βασικά είναι χρήσιμο για κάποιες συγκεκριμένες. Απλά το θέμα είναι χοντρό αυτό. Σε πιο λεπτές δυστυχώς δεν μπορείς να κάνεις πολλά. Οπότε, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι χρήσιμο είναι. Απλά το είδα φθηνό και λέω αυτό κάπου μπορεί να χρειαστεί. Οπότε γι' αυτό και αγοράστηκε. Τίμιο φαίνεται. Εντάξει, ανθεκτικό πλουσίδερο. Λέει ότι είναι πιστοποιημένο με 62-54 IDVPA από γερμανικό προϊόν. Είναι τεχνικά. Το μεταξύ αυτό είναι το αστείο με το Parkside, ότι λέει ότι είναι γερμανικά. Αλλά λέει, δεν λέει made in China πουθενά, έτσι. Λέει certified in Germany. Περίμενε. Α, δούμε εδώ πέρα. Είναι περίεργος. Σου λέει και για σέρβις. Έχεις και για σέρβις στην Ελλάδα. Άμα χαλάζει μπορείς να το πας για σέρβις. Ενδιαφέρον. Είναι κάτι που δεν ήξερα. Με ελληνικό τέτοιο, η διάμετρος της Attractor είναι 1/4 σε inches. Μέγιστες στροφές μέχρι 300, βασικά είναι ένα 200... ένα 200. Μάλιστα, εντάξει, δεν είναι για γρήγορες στροφές γιατί σπάει. Έχει σφιχτή ραμμή 1/4 σε inches και μέγιστη ροπή στρέψης 8 νιούτων επί μέτρο. 8 νιούτων επί μέτρο, καλό. Η ροπή είναι δύναμη επί την απόσταση που έχει, οπότε ναι. Το αστείο είναι ότι κάνω τώρα ροπές στη φυσική για προετοιμασία υποδεσμίων και ναι. Τίμιο ήταν για τα λεφτά του, νομίζω. Εντάξει, 3 ευρώ, κάπου θα χρειαστεί. Τώρα κάτι το οποίο όντως ήθελα και πήρα το πιο φθηνό που βρήκα. Ήθελα ένα σετ ποτηροτρύπανα για να μπορώ να τρυπάω σε γραφεία, σε τέτοια τρύπες για να περνάω καλώδια. Δεν ήθελα πάρα πολύ μεγάλα, γι' αυτό και πήρα αυτό το σετ. Το συγκεκριμένο έχει 32, 38, 45 και 54 χιλιοστά διάμετρο. Είχα θυμάσει εκείνα που ήταν σε σκαραπέλο, που έβαζες μέσα στο τρυπάνι, μέσα σε σκαραπέλο και δυστυχώς από αυτά είχα τέτοια. Είχα αρκετά τα οποία δεν μπορούσε να περάσει ο USB από μέσα, δεν χωρούσε. Οπότε αν ήθελα να κάνω, ας πούμε, τώρα ένα RGB από το γραφείο, από το πλάι, αν έχεις, ειδικά αν έχεις κλείνει τα γραφεία τα παλιά όπως είχαμε με τα πλαϊνά γύρω γύρω κλεισμένα και δεν είχε μονοπλάκα από πάνω, δεν μπορείς εύκολα να κάνεις πατέντα ή όταν θες, ας πούμε, σε ένα επίπλο τηλεόραση να ανοίξεις μια τρύπα για να περάσει τα καλώδια. Είναι λίγο δύσκολο να κόβεις με μαχαίρια και με αυτό, γενικά το αισθητικό αποτέλεσμα είναι χάλια. Οπότε τεχνικά αγόρασα αυτά.
Μένουν το ένα μέσα στο άλλο. Αυτό εδώ είναι, έχει και τρυπάνι για να οδηγώς τεχνικά. Το βάζεις μέσα, εν τω μεταξύ το βάζεις από πάνω, βιδωτό. Είχαμε παλιά πάρει κάποια τα οποία δεν ήταν τόσο ποιοτικά. Αυτά φαίνονται υπερβολικά καλά, θα έλεγα. Φαίνεται στιβαρό το μέταλλο, τώρα πόσο θα αντέξει, αλλά για απλή χρήση οικιακή νομίζω ότι είναι αρκετά καλά. Λοιπόν, βέβαια ίσως δεν ξέρω αν ήθελα τόσο μεγάλο το τρυπάνι μπροστά, αλλά εντάξει, η δουλειά θα γίνει, δεν είναι. Οπότε το βάζεις, το βιδώνεις και έχεις τρύπες. Και τεχνικά το πιο χρήσιμο απ' όλα είναι αυτό και κυρίως αυτά, αυτά τα δύο. Έχουν λάδια μέσα. Προσεγμένα θα πω, εντάξει. Σου λέει πάνω και τυπωμένο ποια είναι η διάμετρός τους και από το πλάι τη λέει κιόλας. Δηλαδή δεν ξέρω κατά αν φαίνεται στην κάμερα ή πόσο φαίνεται, αλλά έχει και από το πλάι τυπωμένη τη διάμετρο. Το μεγάλο το έχει από πίσω, το μεγάλο το έχει από πίσω. Λοιπόν, αρκετά πρακτικό, τα λεφτά του 4 ευρώ. Οπότε νομίζω ότι για 4 ευρώ αυτό πες να είναι το πιο χρήσιμο από όλα, όσο αντέξει. Εν τω μεταξύ βλέπω τώρα τα δόντια και είναι λες σχεδόν ένα κόνισμα. Ένα κονισματάκι θα τα θέλανε. Αλλά εντάξει, θα το δοκιμάσω αυτό. Αυτό είναι περίεργος να δω όντως, για τα πρώτα που θα δοκιμάσω. Και λέει ότι περνάει ξύλο, μελαμίνη, περνάει σοβαντιπιά και πλαστικό σωλήνα. Οπότε για μέταλλο δεν κάνει αυτό το πράγμα. Θέλετε μέταλλο, θέλει το άλλο με τη διαμαντέ. Είχε στα ίδια λεφτά, τα ίδια πράγματα με την πάστα διαμαντιού και καλά αυτό το για να τρυπάει μέταλλο ή τοίχο. Αξίζει για όσους το χρειάζεται. Εγώ που δεν χρειάζεται να ανοίξω τρύπα στον τοίχο ή στο σε μέταλλο. Ε, για πλακάκια, για πλακάκια, οτιδήποτε, εντάξει. Οπότε νομίζω ότι τα λεφτά του τάξιζε αυτό. Θα το δοκιμάσουμε κιόλα. Λέει με το που μπαίνει, σπάει. Λέει τάξιζε τα λεφτά του. Απέτα μου τελείως. Λοιπόν, και το τελευταίο είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ λέει HSS Screw Extractor Beads. Είναι αυτές οι βλακιούλες που όταν σπάσει η βίδα ή στραβώσει η βίδα, ανοίγεις μια τρύπα με τρυπανάκι, αν δεν κάνω λάθος, το βάζεις μέσα αυτό και σου βγάζει τη βίδα. Δηλαδή, πώς να το extractor. Πώς λέγεται το extractor? Εξολκίας. Είδες ωραία εξολκίας. Είναι αυτά εδώ. Ψεύτικα τεχνικά, δεν πρέπει να είναι και τόσο τρομερά ποιοτικά. Αν και αλήθεια έχω παρακολουθούσα έναν στην Αμερική, ο οποίος δεν θυμάμαι πώς λέγεται, farm cut, πώς τον λέω, τον έχεις δει και εσύ, είμαι σίγουρος, ο οποίος παίρνει από διάφορες εταιρείες π.χ. εξορκής και τα δοκιμάζει με stress test, να δει ποιες πάνε, ποιοι κάνουν τη δουλειά. Οπότε τεχνικά εντάξει, τώρα σε αυτό το εύρος τιμής δεν πρέπει να έχεις κάτι τρελό. Λοιπόν, οπότε έχει 1, 2, 3, 4. Χρήσιμο είναι, αν κάνει δουλειά. Δεν ξέρω, δεν είμαι πεπισμένο κάπω θα κάνει δουλειά. Πιο πολύ το πήρα γιατί ήταν πιο φθηνά όλα. Έχει 2 ευρώ, 2,5. Πόσο έχει, οπότε. Τσεκάρετε τα. Εμείς θα το δοκιμάσουμε κιόλας στο δεύτερο μέρος του βίντεο. Οπότε κάνουμε μια αλλαγή. Λοιπόν, part 2, ήρθε η ώρα για τη δοκιμή. Να δούμε τουλάχιστον μερικά από αυτά τι κάνουν στην πράξη, αν αξίζουν όντως. Θα μου πεις τώρα 3 ευρώ είναι. Αλλά όχι, ρε φίλε, δεν είναι 3 ευρώ, γιατί αν τα πας μεμονωμένα, με 3 ευρώ το καθένα μπορείς να πάρεις καλά εργαλειάκια. Εξαρτήματα βασικά, δεν είναι καν εργαλεία. Οπότε τεχνικά, οπότε, πάμε να τα δοκιμάσουμε, να είμαι κι εγώ σίγουρος, να είστε κι εσείς σίγουροι αν αξίζουν όντως ή όχι. Πάμε, γυρνάμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα δοκιμάσω είναι να δω τα σουγκάρια. Έχουμε 40, έχουμε 80. Έχουμε και το 120. Εν τω μεταξύ, το πιο κοινό βόλα είναι το 120. Αν πα σε κάποιο σιδηροπόλιο, αυτό που θα σου δώσω πρώτο, αν δεν σου δώσω 80, θα είναι 120 γελόχαρτο. Οπότε θα ξεκινήσω. Βασικά θα ξεκινήσω πρώτα με το 40, θα δοκιμάσω όλα. Δεν το βγάζω από το τέτοιο. Θα το κάνω λίγο. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω ένα ξύλο, το οποίο είναι αρκετά τραχή πάνω. Μου να ξυπνήσει μια κοίτα στο χέρι μου. Λοιπόν, αυτό είναι για πιο ψηλό δουλειές. Δεν είναι τόσο για έντονη δουλειά, αλλά θέλω να το δοκιμάσω λίγο σε τραχιά επιφάνεια. Για κούμπα, κάνε ένα τεστ με Παναγιώτη, για βάλτε το χέρι σου πάνω, πώς φαίνεται. Εντάξει, κάνει δουλειά. Ναι, κάνει δουλειά. Μετά αν πας στα πιο τέτοια, μετά πας στο 80, υποτίθεται.
Εδώ μεταξύ, ποιος ήταν που μου λέει τις προάλλες ότι τα σουγκάρια είναι πιο καλά από το κανονικό γυαλόχαρτο. Βέβαια το κακό με το σουγκάρι είναι ότι άμα χαλάσεις το πετάς και δεν τα αλλάζεις. Αν πεις το γυαλόχαρτο το κρατάς, όχι, αλλά κρατάς τη συσκευή που βάζεις πάνω το γυαλόχαρτο, το κάστρο τέλος πάντων. Τα σουγκάρια είναι πιο ακριβά από το γυαλόχαρτο. Δηλαδή σκεφτείτε, ξαναλέω, ένα τέτοιο σουγκάρι έχει 80 με 1 ευρώ. Για πιάσει, βλέπεις κάποια διαφορά. Έχουμε εδώ και τον reviewer του Παναγιώτη. Ε, εδώ δεν το έκανα, εδώ το έκανα. Καλό. Η διαφορά, Λοιπόν... Νομίζω φαίνεται κιόλας. Ναι. Λοιπόν, αυτό άξιζε. Νομίζω ότι αυτό με τα γυαλόχαρτα, αν είσαι περιστασιακός χρήστης και χρειάζεσαι ένα γυαλόχαρτο ή θες κάτι οικιακό να φτιάξεις, κάτι μες στο σπίτι σου και θες να έχεις τρία σουγκαράκια από τις δύο βασικές σκληρότητες που υπάρχουν. Τραχύτητες, πώς λέγεται, δεν έχω ιδέα πώς λέγεται το συγκεκριμένο που μετράει το τέτοιο του γυαλόχαρτου. Ιδάλλως υπάρχουν αυτές εδώ, να τώρα που βρήκα. Αλλιώς πας και παίρνεις αυτό το πράγμα, το οποίο πάει με το μέτρο, 1 ευρώ το μέτρο περίπου, αν πάτε σε σιδηροπωλείο ή οτιδήποτε. Πολύ πρακτικό, γιατί δεν σταματάει ποτέ, το βάζεις σε μηχανήματα, σε τριβία, σε αυτό εδώ που είδατε πέρα το πιάστρο επάνω. Αλλά εάν ας πούμε τώρα θέλεις οικιακά να κάνεις μια δουλειά. Εμείς έχουμε κάνει αυτοσχέδιο εδώ, μπράβο Παναγιώτη. Κλασικό αυτοσχέδιο που μπορείτε να το κάνετε όλοι σας. Με λίγο σειραπτικό σε ένα ξύλο, βάζεις γυαλόχαρτο και έχεις ένα γυαλόχαρτο. Που είναι και το πιο κλασικό από όλα. Δηλαδή θες ένα κομμάτι ξύλο να είναι ευθεία ίσιο από το ένα σημείο. Αν πάθουν αυτοί από το βίντεο εντωμεταξύ, ξέρω δεν έχω και το τέτοιο stabilizer τώρα. Λοιπόν, το βάζεις, το σειράβεις, το πιάνεις με σειραπτικό επάνω και είσαι έτοιμος, ρε παιδί μου, το βάζεις με βίδες ανάλογα πως θες και κάνεις τη δουλειά σου. Νομίζω ότι είναι το πιο παραδοσιακό που μπορεί να βρει οποιοσδήποτε, ένα κομμάτι ευθύ ξύλο, βάζεις το γυαλόχαρτό σου και τέλειωσε. Αξία 50 λεπτά το πολύ μαζί με το γυαλόχαρτο με όλο. Ιδάλλως, τώρα αν θες να έχεις σίγουρα στην πλάπα σου κάτι το οποίο θα φανεί χρήσιμο, είναι ότι για αν κάποιος θέλει, ας πούμε, για παράδειγμα για μοντελισμό. Θα είναι καλά και για μοντελισμό. Για τέτοιο, αν θες να δώσεις πολλά λεφτά, νομίζω με 6 ευρώ είσαι καλυμμένος. Για μεγάλο διάστημα, γιατί οι λωρίδες αξίζαν. Οπότε ναι, από μένα είναι pass, περνάει. Πάμε μετά στο κλασικό. Θέλω να δοκιμάσω το ποτηροτρύπανο. Το βάλαμε σε τρυπάνι επάνω. Εντάξει, βρήκα τα αδέρφια μου είχαν δοκιμάσει ένα άλλο. Αυτές οι τρύπες είναι από άλλο ποτηροτρύπανο. Για φέρε το κουτί να το δούμε. Το άλλο τώρα που το βρήκες. Τώρα το έχεις. Αυτό εδώ το είχαν τα αδέρφια μου. Πού το πήρατε αυτό? Ίντερνετ. Από το ίντερνετ, οκ. Okay. Ο Scrooge, οκ. Okay. Κλασικά, το ίδιο στυλ είναι. Εν τω μεταξύ, το άνοιξα πριν, είδα. Είναι ακριβώς το ίδιο κομμάτι. Έχει πιο πολλές επιλογές βέβαια μέσα. Συν ότι τώρα που μου πήγε ο Πάρης, όντως έχει εδώ. Allen δεν είναι αυτό, Allen είναι, ρε. Υπάρχει ένα Allen ή οτιδήποτε, ένα κατσαβίδι βάλτε, να το κρατήσεις κόντρα την ώρα που το βιδώνεις. Εγώ δεν το έκανα. Η βίδα είναι χαλαρή. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Βάλε τις άλλες βίδες. Λοιπόν, εδώ από το πλάι όσο γίνεται. Το τρυπάνι για αρχή είναι οδηγός. Χειρός, αλλά το ότι ζορίζεται, ζορίζεται. Δεν πέρασε καν από την άλλη. Περίμενα λίγο να δούμε. Ο ενδιαφέρον. Έφυγε μαζί με το τέτοιο. Ξεβίδωσε. Εν τω μεταξύ τώρα δεν το είχα βιδώσει καλά επάνω, οπότε γι' αυτό και έφυγε. Προσοχή θέλει με τα εργαλεία σας. Η αλήθεια είναι ότι ζορίζεται αρκετά. Ζορίστηκε πάρα πολύ. Να δούμε τώρα κατά πόσο. Καίει, το ότι καίει, καίει, αλλά θέλω άλλο ένα. Θα έπρεπε να αφήσει να κρυώσει, αυτό είναι το τέτοιο. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, επειδή εγώ δεν το βίδωσα. Το τίθεται ότι το βίδωσα καλά, αλλά παίζει τέτοιο, το βλέπεις. Τώρα, έρχεται το τέτοιο πως βγάζεις το. Το τίθεται ότι πρέπει να βγάλεις ανάποδα. Ναι, αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Και εδώ είναι στήθεται από το ποτήρι. Κάτσε τώρα, γιατί καίει.
Λοιπόν, αχ, ζεματάει. Είναι μια διαδικασία που αναγκαστικά θα πρέπει να την κάνετε κι εσείς. Βλέπετε, επειδή είναι μελαμίνη, την τρύπα την έκανε. Η τρύπα που έκανε είναι αυτή εδώ. Στις γενικές γραμμές είναι καθαρή. Αν δείτε από το άλλα, φαίνεται. Η τρύπα που έκανε είναι χωρίς, βλέπεις, αρκετά καλή τρύπα. Για αρχή. Τα δόντια να δούμε λίγο, αρκεί να κρυώσει. Λοιπόν, τράβε λίγο προς τα πάνω. Λοιπόν, να το ξεβιδώσουμε τώρα να δούμε. Λοιπόν, επειδή είναι μελαμίνη, από πίσω φεύγει. Αν θέλετε να συμβεί αυτό, ένας καλός τρόπος είναι εκεί που θέλετε να τρυπήσετε τρύπα, βάλτε χαρτοτενία. Δηλαδή, κολλήστε 2-3 λωρίδες χαρτοτενία και μετά τρυπήστε. Έτσι συγκρατεί αρκετά το ξύλο, τη φλούδα, την κάλυψη, όπως λέγεται, ώστε να μην έχει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό το έκανε. Εν τω μεταξύ, τα άπηξε, ζωρίστηκε αρκετά. Τα δόντια είναι καλά. Έχουν ξύλο, τη ζεματάει ακόμα, okay. Αλλά ναι, τα δόντια είναι καλά. Νομίζω ότι είναι καλά. Ε, τι λες εσύ. Έχουμε εδώ όλη η κριτική από πάνω, είμαστε για να τσεκάρουμε. Ε, έλα, καλό είναι. Για την ελάχιστη χρήση του, πες το, στραβωμά, τι βλέπεις. Βασικά, ναι, είναι λίγο. Γιατί άμα δεις, ας πούμε κάποιο φεύγει προς τα έξω, θα δεις κάποιοι φεύγουν προς τα έξω, κάποιοι φεύγουν προς τα μέσα. Δεν ξέρω αν ήταν έτσι, εξαρχής, δεν το είδα καλά. Είδες και τα άλλα εκεί πεινάθηκα. Βασικά, ναι, έτσι είναι εξαρχής, για να κόβει. Οπότε ένα μέσα, ένα έξω, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, τέλος πάντων, όσο γίνεται. Εντάξει. Καταπονήθηκε πολύ είναι η αλήθεια. Ζωρίστηκε. Δε, και το τρυπάνι είναι χειρός. Οπότε εντάξει, ίσως να φταίει και αυτό. Συγγενείς γραμμές. Καλό σφίξιμο θέλει όταν το βάζεις. Θέλει καλή. Γιατί τι έκανε τώρα, είδες τι έκανε. Ξεβίδωσε η βίδα και τόσο ξεβίδα και έπεσε. Δηλαδή καθώς ξεβίδωνε η βίδα, τόσο πρόξε μέσα από το τρυπάνι η βίδα. Ναι. Θέλει το σφίξιμο με το άλεν, όχι πάνω στο τέτοιο. Θέλει ουσιαστικά να πιάσει με το άλεν και να σφίξει αυτή τη βίδα. Αυτό, ναι, όντως. Είδες, άμα δεν κατέχεις καλά. Οπότε, αν το προσέξετε και το χειριστείτε σωστά, για οικιακή χρήση είναι υπερβολικά καλό. Εμένα μου άρεσε, γιατί το κόψιμό του ήταν πολύ καλό. Ναι, δηλαδή, ναι, το κόψιμό του είναι άψογο. Ε? Είναι καθαρό. Και είναι μέσα, καθαρό. Ενώ βλέπεις ότι το ξύλο είναι σαν καπλαμάσα. Καπλαμάσα είναι αυτό, ναι. Είναι πιο καθαρό και μέσα. Και η τρύπα, όντως, και άλλο. Αυτό ισχύει, γιατί εδώ έχουμε από άλλο τέτοιο. Αν δείτε εδώ, αυτές οι τρύπες είναι από άλλο. Βλέπετε, υπάρχει θέμα. Εδώ δες το λίγο πόσο καθαρή είναι η τρύπα. Συγγενείς γραμμές από μένα είναι πας, είναι πιο λίγο, δηλαδή το περνάς με ένα γυαλόχαρτο και είναι GG. Για μένα πας, με λίγο προσοχή πας και καλό πας, πολύ ωραίο, πολύ χρήσιμο για μένα. Ω, εντάξει, μάλιστα. Πάμε τώρα. Απλά θέλει προσοχή και το σφίξιμό του και το... Ναι. Λοιπόν, round 2, πάμε να δούμε τις φρέζες αυτό που ανοίγεις για ντουλάπια. Τεχνικά κάνει την ίδια σχεδόν δουλειά, αλλά σε πιο μικρές επιφάνειες. Λοιπόν... Φαίνεται, πάμε. Μπαλατζάρι λίγο είναι η αλήθεια. Δεν φαίνεται και πολύ ευφυά. Η αλήθεια είναι πιο εύκολο από το άλλο. Αυτό είναι για να ανοίγεις. Ξέρεις, να είσαι τέτοια για να βάζεις δουλειά από το πολύ καθαρό κόψιμο. Άμα το συνεχίσω μπορεί να βγει και από την άλλη. Αλλά τεχνικά η δουλειά του δεν είναι για να ανοίγει τρύπες με αυτή τη μία πλευρά στην άλλη. Είναι για να μπορείς να ανοίγεις τέτοιες τρύπες για να βάζεις δουλάπια. Πολύ καθαρό κόψιμο, δες το. Ε? Τι λες? Πολύ καθαρό κόψιμο. Εγκρίνεις. Approved. Περνάει και αυτό το τεστ. Χρήσιμο είναι. Αν θέλετε... τώρα, εγώ θέλω μέσα να αλλάξουμε εντεσέ στο... Δουλάπι. Στον καθρέφτη. Ναι. Έξω. Και δε. Οπότε χρειάζεται να ανοίξω. Είναι για να βάλεις τις βίδες πιο χαμηλά στην επιφάνεια. Επόμενο εργαλείο για να βάλω στο τεστ είναι αυτό εδώ. Εντάξει, τώρα να βρω γωνία, δεν βρήκα. Οπότε το κρατάω. Δεν σου δείξω το κατσαβίδι πως είναι το τρυπάνι βασικά. Λοιπόν, βάζεις. Πάνω ανάποδα. Σήκωσε το λίγο.
Η αλήθεια είναι ότι θα είναι τα πάσα ευήδαρα. Αυτό θα φανεί χρήσιμο για το επόμενο. Εντάξει, άμα είναι καλή η μύτη, το νιώθω την παλατζάρι λίγο, είναι η αλήθεια. Εντάξει, δεν περιμένω πολλά πράγματα από αυτό. Εντάξει, πρέπει να το κρατά σταθερά γιατί παίζει. Οπότε, τέλος πάντων, αν βάλεις και το χέρι σου, δεν νομίζω ότι αξίζει τόσο όντως. Αυτό όντως πραγματικά δεν αξίζει και τόσο. Αφού λοιπόν αυτό δεν αξίζει τόσο, δηλαδή τα λεφτά σας πεταμένα είναι με αυτό. Δεν νομίζω ότι... Ξέρεις τι υπάρχει που θα ήταν πιο ενδιαφέρον, αυτό που είναι σαν κορδόνι. Είναι λάστιχο που μέσα έχει το σωληνάκι γυρίζει. Υπό όποια γωνία θες. Είχε και τέτοιο. Αυτό θα ήταν πιο χρήσιμο από αυτό. Τέλος πάντων, και πάμε στο τελευταίο με το βιδολόγο. Τώρα η αλήθεια, οι βίδες είναι πάρα πολύ λεπτές και δεν νομίζω τι κάνουν. Κανονικά πρέπει να ανοίξει τρύπα με το τρυπάνι. Και είμαι σίγουρος ότι δεν το δουλεύω καν σωστά. Αλλά ας πούμε αν έρθει αυτή. Τώρα έφαγα τα πάσα της, ωραία. Και κάθεται μέσα. Όχι, δεν είναι. Θέλει από συγκεκριμένη βίδα και μετά για να το κάτσεις. Γενικά δεν είναι και τόσο. Α, δείτε 10 ώρες. Γενικά παίζει να είναι μικρή η βίδα. Είναι το πιο μικρό, Είναι το πιο μικρό που έχει, δεν κάνει για πολύ μικρές βίδες. Δεν περίμενε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τον Παναγιώτα να πάει σιγά. Δεν. Όχι. Άστο, άστο. Πού, εδώ δεν έχει χαλάσει τα δόντια, που να έχει και χαλασμένα δόντια δηλαδή. Όχι, όχι, δεν αξίζει. Μην το πάρετε αυτό γενικά, δεν αξίζει. Όχι. Τζάμπε τα λεφτά. Θα σας το αφήσω δώρο εδώ φεύγοντας. Λοιπόν, οπότε αυτό εδώ που βγάζει τις βίδες. Από όλα αυτά, τα μόνα που άξιζαν ήταν τα ποτηροτρύπωνα που όντως κάνουν δουλειά. Ειδικά μ' άρεσε το κόψιμο όντως που ήταν καθαρό. Τα ποτηροτρύπωνα λοιπόν και τα γυαλόχαρτα. Τα υπόλοιπα αφήστε το, πάτε πάρετε κανένα καλύτερο για μένα. Οπότε ούτε καν. Δεν ξέρω τι λες, Παναγιώτη, πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Ο εξολικέας χάλια είναι εξολικέας. Δοκιμάσαμε και με κανονικές βίδες που δεν θα έπρεπε να έχει πρόβλημα και είχε πρόβλημα. Οπότε όχι, όχι. Αυτό εδώ δεν ταξίζει τα λεφτά τόσο. Θα το πάρω όμως καλού κακού μαζί, γιατί ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να χρειαστεί. Αλλά τα ποτηροτρύπανα, ναι. Τα ποτηροτρύπανα για μένα, για απλή οικιακή τέτοια, να περάσει καμιά κονσόλα από κανένα έπιπλο ή καμιά τρύπα για κανένα καλώδιο RGB ή οτιδήποτε, ναι, αξίζουν. Πολύ ωραία δουλειά έκανε και πολύ καλή δουλειά αυτό που ανοίγει τα ντουλάπια. Τα ποτηροτρύπανα είναι ωραία, αν βιάζεσαι και έχεις κοντά σου Lidl, ναι, πας και τα παίρνεις. Ναι, τα υπόλοιπα όχι. Και τα γυαλόχαρτα που για μένα το πιο βάλιο από όλα ήταν τα γυαλόχαρτα, προς το παρόν. Εντάξει. Αυτά. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ, παιδιά, για τη συμβολή. Λοιπόν, τα λέμε. Γεια σας.